Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια από τότε που το ΚΚΕ έγκαιρα είχε πάει κόντρα σε όλους τους μηχανισμούς, στους πολιτικούς σχεδιασμούς, στα κόμματά τους και μιλούσε ανοιχτά στο λαό για την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια ώρα που αυτή να νούριζαν το λαό και έλεγαν ότι είναι η μεγάλη οικογένεια της ειρήνης, της ελευθερίας των λαών και της ευημερία της κοινή αγοράς. Η επιλογή αυτή του ΚΚΕ δοκιμάστηκε και επιβεβαιώθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην περίπτωση της καπιταλιστικής ατμομηχανής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας. Και βεβαίως αυτή η κυβέρνηση που έχει τώρα, αλλά και όλες οι προηγούμενες, είτε σοσιαλδημοκρατικές, είτε χριστιανοκοινωνικέ. Ε, είτε ε, συμμαχία και των δύο, είτε η σημερινή σοσιαλδημοκρατική του Σόλτ που θα θυμάστε πώ την χαιρέτησαν από την πρώτη στιγμή ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και μια αναλογή τη πασχίζουν και οι δύο να φέρουν στην Ελλάδα ω αντικαταστάτη, λένε, αλλά συνεχιστή εννοούν τη αντιλαϊκή διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη Γερμανία που μα λέγαν και στην Ελλάδα ότι είναι ξεπερασμένε οι εργατικέ απεργίε. Είναι αδιανόητα τα αγροτικά μπλόκα και εκτό πραγματικότητα όπως και στις Ηνωμένε Πολιτείε άλλωστε έλεγαν, οι φοιτητικέ για την καταγγελία τη γενοκτονία του κράτου κατακτητή Ισραήλ σε βάρο τη Παλαιστίνη. Αυτά όμω, όλο αυτό το διάστημα, λούζεται η κατά τα άλλα προοδευτική κυβέρνηση Σόλτ με βάση το κράτο δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έσπευσε μάταια με απαγορεύσει και καταστολή να εμποδίσει. Είναι η ίδια που ανιστόρητα απαγορεύει για τρίτο χρόνο φέτο την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο που υψώθηκε στο Reichstag, τα σύμβολα και εμβατήρια τη εποπία του κόκκινου στρατού που 79 χρόνια μετά του ενοχλεί τόσο όπω και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο τη που βγάζουν αντικομουνιστικά προεκλογικά σποτ και ακόμα πασχίζουν να μα πείσουν ότι 9η Μάη είναι δίθεν η μέρα τη Ευρώπη. Είναι φανερό ότι αρχίζουν και χάνουν την ψυχραιμία του. Πλέον στις δικές τους δημοσκοπήσεις και τα ευρωβαρόμετρά τους ένα 45% δηλώνει ότι με την ψήφο του θέλει να αποδοκιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο ένα 39% δηλώνει ότι είναι θετικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι σε ένα μεγάλο πλειοψηφικό μέρος του ελληνικού λαού καταγράφεται από διαφωνία. Αμφισβήτηση, έλλειψη εμπιστοσύνη, ω και τουλάχιστον ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο και τι τεράστιε ευθύνε τη για τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνει σήμερα ο εργαζόμενο λαός. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι το μεγάλο ερώτημα είναι: ποια πολιτική δύναμη είναι αυτή που μπορεί να εκφράσει τον προβληματισμό αυτού του κόσμου, τα ερωτήματα και την ανησυχία του που διαρκώ μεγαλώνουν. Αυτά συναντιούνται και μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο μέσα από τη δράση του ΚΚΕ και τη Ευρωκοινοβουλευτική του ομάδα. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κόμματα που τη στηρίζουν πλην ΚΚΕ είτε κρύβουν το τι αποφασίζεται στην Ευρωβουλή είτε προκλητικά το ωρεοποιούν. Το ίδιο κρύβουν και το πώς παίρνονται αυτές οι αντιλαϊκές αποφάσεις, καθώς Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση αποκρύπτουν συστηματικά από το λαό το περιεχόμενο των αντιλαϊκών κανονισμών, των οδηγιών και ψηφισμάτων που υπερψηφίζονται με τη σύμπλευση όλων τους στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ τηρούν ομερτά αποσιωπώντα το βρώμικο ρόλο και τη δράση των λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων, καθώς είναι οι ίδιοι που ψηφίζουν τα αντιλαϊκά τερατουργήματα κατά παραγγελία των μονοπωλίων. Έτσι λοιπόν μας λένε τι δουλειά έχει το ΚΚΕ που διαφωνεί, που συγκρούεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωκοινοβούλιο. Πολύ θα το θέλαν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά της όλων των αποχρώσεων από φιλελεύθερου σοσιαλδημοκράτε και ακροδεξιού να απαλλαγούν από την παρέμβαση του ΚΚΕ. Να σχεδιάζουν, να συνδιαμορφώνουν και να ψηφίζουν όλοι του μαζί αντεργατικέ και πολεμοκάπηλε αποφάσει για τα συμφέροντα των υπεριαλιστών ανενόχλητοι, χωρί την παρέμβαση, τη σταθερή στάση αποκάλυψη και την πάλη που διακρίνει το ΚΚΕ. Σήμερα, αν δεν ήταν το ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, ο λαός ήταν τελείως ανενημέρωτο για όλους τους αντιλαϊκούς νόμους που ψηφίστηκαν εκεί. Για τα 13 ώρα εξειδωτική εργασία, για την ΚΑΠ που ξεκλειρίζει του αγρότε, για τα πολεμικά τελεσίγραφα υπέρ τη στήριξη του αντιδραστικού καθεστώτο Ζελένσκι, τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ και το συνεχιζόμενο έγκλημα τώρα στη Ράφα. Αυτή η δράση του ΚΚΕ που αποκάλυψε το Ευρωκοινοβούλιο είναι πολύτιμη και για του Έλληνε μετανάστε στη Γερμανία, γιατί τεκμηριώνει και εξηγεί ότι εξαιτία τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση που υπηρετείται καπιταλιστικά, Κέρδη και τσακίζει το λαό. Υπάρχει ανάλογη τάση χειροτέρευση τη ζωή των εργαζομένων των αγροτών του λαού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία και σε όλα τα κράτη-μέλη. Μόνο έτσι μπορεί λοιπόν ο λαός μας να προετοιμαστεί και έχοντας τη στήριξη του ΚΚΕ να μην πιαστεί ευνηδιασμένος, προκειμένου να οργανώσει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα την πάλη και την απάντησή του. Γιατί η ψήφος του ΚΚΕ ξεχωρίζει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκείνη τη θάλασσα των χειροκροτητών της αντιλαϊκής πολιτικής που στείνουν καθημερινά μια βιομηχανία μηχανια αντιλαϊκών αποφάσεων και προδιαγράφουν κατά συρροή εγκλήματα όπως αυτό στο μάτι και τα τέμπη που προκαλεί στρατηγική κόστους οφέλους που εφαρμόζουν όλες οι αντιλαϊκές αστικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό λοιπόν πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στην Ευρωβουλή σημαίνει πάνω απ' όλα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στο δρόμο του αγώνα. Εκεί που κρίνονται όλα, εκεί που αλλάζουν όλα, εκεί που ανατρέπονται όλα. Καλή δύναμη είμαστε μια δύναμη εδώ στο Μόναχο και μπορούμε το επόμενο διάστημα πιο αποφασιστικά με ισχυρό ΚΚΕ και στην πρωτιά των αγώνων να τα δώσουμε όλα. Να είστε καλά.